Γεια σε όλους, είμαι ο Κίμωνας. Σήμερα θέλω να σας δείξω πώς να αλλάξουμε το λαμπάκι στο ντουλαπάκι του συνοδηγού. Είμαστε μέσα στο Audi TTS μου και θα σας δείξω. Αυτή η μέθοδος, να σας πω την αλήθεια, ισχύει για πολλά αυτοκίνητα. Ακόμα, ας πούμε, για παράδειγμα και στο προηγούμενο μου το Volkswagen Scirocco. Έτσι ακριβώς άλλαζε. Επομένως, θα το δείτε. Δεν είναι δηλαδή μόνο για τα TT. Έτσι είναι για πολλές εταιρείες. Λοιπόν, ανοίγουμε το ντουλαπάκι. Εντάξει, τώρα να σας πω ο λόγος που θα αλλάξουμε το. Όπως βλέπετε εδώ το λαμπάκι είναι είτε γιατί μπορεί να μας έχει σβήσει και να θέλουμε να το αλλάξουμε, να μας έχει καεί, και γιατί να χάσουμε χρόνο να πάμε στην αντιπροσωπεία. Έτσι. Γιατί να χάσουμε χρόνο και να πάμε στην αντιπροσωπεία. Και δεύτερον, ο λόγος που το άλλαξα εγώ ήταν για να βάλω αυτό εδώ το LED, όπως βλέπετε, το LED του πάγου, το οποίο μας κάνει έτσι μια πολύ ωραία, ωραίο εφέ, να το πούμε εισαγωγικά. Θα χρησιμοποιήσω ένα tool, κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό και πλαστικό. Όχι αιχμηρό και όχι μεταλλικό, γιατί μπορεί να χαλάσουμε γύρω γύρω την περιοχή. Πάρα πολύ απλό. Έτσι όπως βλέπουμε εδώ το λαμπάκι, να έρθω λίγο πιο κοντά, θα το βάλουμε εδώ από τα αριστερά. Εδώ έχει μια εισοχή όπως βλέπετε. Και το πιέζουμε προς τα μέσα. Προς τα μέσα, προς τα δεξιά, να το πω έτσι. Το βάζω εδώ από τη γωνία και το πιέζω όπως βλέπετε. Και οπ, βγήκε πολύ εύκολα. Εδώ είναι όπως βλέπουμε. Έχω αλλάξει ήδη και έχω βάλει LED. Πάρα πολύ απλά. Μπορείς ακόμα και να το ξεβιδώσεις, να το πάρεις για να κάνεις την αλλαγή αυτή, άμα δεν χωράς. Πάρα πολύ εύκολο. Ωραία αλλαγή. Εντάξει, λεπτομέρεια μέσα σε εισαγωγικά, γιατί ποιος το βλέπει τώρα. Και μετά το κουμπώνουμε πολύ εύκολα με το χέρι μας. Και έχει κουμπώσει. Εδώ το βάζουμε δεξιά στη γωνία. Βλέπετε ότι έχει μια εισοχή. Και το πιέζουμε προς τα μέσα και έχει ένα κλειπάκι εδώ που θα το κάνει να ξεκλειδώσει αφού το πιέζουμε από εδώ. Αυτά από μένα, παιδιά. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, γράψτε το κάτω στα σχόλια να το συζητήσουμε. Ανεβάζω καθημερινά βίντεο, επομένως κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, μπείτε να δείτε τα βίντεο, και σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου.